Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τόσο με το παρόν νομοσχέδιο, αλλά βλέποντας και το προηγούμενο διάστημα, μια σειρά παρεμβάσεων από την κυβέρνηση, από τα κυβερνητικά επιτελεία, από τους υπουργούς, όπου περιεχόμενό τους ήταν η ενασχόληση για την εξειδίκευση της ονομαζόμενης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και βεβαίως σε περιφερειακό επίπεδο. Θεωρούμε πως οι εργαζόμενοι αλλά και τα λαϊκά στρώματα μπορούν σήμερα από την πείρα τους να κρίνουν για λογαριασμό ποιου και σε βάρος ποιον προωθείται αυτός ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, που υπηρετεί τόσο η κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, καθώς και αν έχουν να προσδοκούν κάτι θετικό. Συνεπώς, το κεντρικό ερώτημα, το θέμα αν θέλετε που τίθεται αβίαστα, είναι ανάπτυξη από ποιον και για ποιον. Οργάνωση της οικονομίας με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων ή την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Και αυτό που επιβεβαιώνεται είναι πως η συνταγή ανάπτυξης που υπόσχεται η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα, όπως και εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, έχει ως βασικό συστατικό την ενίσχυση με κάθε τρόπο της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και ταυτόχρονα το τσάκισμα των εργαζόμενων, των αυτοαποσχολούμενων, των λαϊκών στρωμάτων, των αγροτών κατ' επέκταση και των κτηνοτρόφων. Εξάλλου, μια ματιά στους κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται και στο νομοσχέδιο, αλλά και στους βασικούς άξονες παρέμβασης, αποκαλύπτει πως γύρω από αυτούς χτίζεται μεθοδικά όλο το πλαίσιο των απαιτήσεων του κεφαλαίου για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης και βεβαίως τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Και ως τέτοιοι στρατηγικοί κεντρικοί στόχοι προβάλλονται η προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπου πίσω από αυτόν τον κεντρικό στόχο του κεφαλαίου κρύβεται η ένταση της αντεργατικής επίθεσης σε όλη την κλίμακα, αφού αυτή αποτελεί και τον κράχτη για την προσέλκυση επενδύσεων. Δηλαδή την παγίωση και επέκταση της σημερινής εργασιακής ζούγκλας, την παραπέρα ενίσχυση της ευελιξίας, την επίδυση της συνδικαλιστικής δράση και σε όλα τα δικαιώματα των εργαζόμενων που χαλάνε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, δηλαδή ο ακόμα μεγαλύτερος προσανατολισμός των καπιταλιστικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά, η ένταση της εκμετάλλευσης και βεβαίως η εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνα εμπειριαλιστικά σχέδια για την ενίσχυση της θέσης τους στο διεθνή ανταγωνισμό, ο εξυγχρονισμός του παραγωγικού δυναμικού και η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως λέγεται, και προσαρμογή των δεξιοτήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις. Τα ανωτέρω μεταφράζονται μεταξύ άλλων όχι μόνο σε ακόμα μεγαλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας, στις διαρκώς μεταβάλλουμενες προτεραιότητες των μονοπωλίων, αλλά στην πλήρη καθυπόταξη σε αυτές, σε ακόμα μεγαλύτερη αντιδιαστολή με τις κοινωνικές ανάγκες και με αντίστοιχη ενίσχυση της δουλειάς λάστιχο. Οι δε υπόλοιποι κεντρικοί αναπτυξιακοί στόχοι αποτελούν το περιτύλιγμα της προσπάθειας να εμφανιστούν οι στρατηγικοί στόχοι του κεφαλαίου ως το κοινό καλό, ως μια πολιτική που παράγει εξίσου θετικά αποτελέσματα για τους καπιταλιστές και για τους εργάτες, για εκμεταλλευτές και θύματα της εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, αποτελεί υποκρισία να γίνεται λόγος για μείωση της ανεργίας και αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης, μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, όταν η στρατηγική του κεφαλαίου φέρνει απογείωση της υποαπασχόλησης και της ευελιξίας, μεγέθυνση της ακραίας φτώχειας και διεύρυνση της ανισότητας ή των ανισοτήτων. Επίσης, μέσα και από τους βασικούς άξονες παρέμβασης διατυπώνονται και οι επιδιώξεις του κεφαλαίου, που μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν οι απαιτήσεις για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή την ακόμα μεγαλύτερη προσαρμογή του αστικού κράτους στις σύγχρονες ανάγκες των υγιών, σε εισαγωγικά η λέξη, επιχειρηματικών ομίλων που επικρατούν στον ανταγωνισμό, την ίδια ώρα που τσεκουρώνονται διαρκώς τα όποια κρατικά κονδύλια για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Δεύτερον, βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και διαμόρφωση σταθερού και απλού φορολογικού συστήματος, όπου τι βαφτίζονται οι νέες φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις στο κεφάλαιο. Γεγονός για το οποίο ομονούν όλα τα κόμματα, τα άλλα αστικά κόμματα. Ενώ την ίδια στιγμή εντείνεται και βαθαίνει η αντιλαϊκή φορολογιστία. Έτσι, ενώ παράλληλα κομική πλευρά στον άξονα του αναπτυξιακού ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και δημόσιων πηγών χρηματοδότησης,
ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητα στην αγορά και να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρηματιών. Και προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό το ρόλο καλείται να διαδραματίσει και μέσω του νομοσχεδίου που συζητούμε για αναπτυξιακή τράπεζα ως εργαλείο προς όφελος ξεκάθαρα των επιχειρηματικών συμφερόντων, του κεφαλαίου και όχι του λαού. Έτσι, για παράδειγμα, οι όποιες χρηματοδοτήσεις μέσω είτε του ΕΣΠΑ είτε, για παράδειγμα, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εστιάζονται στις ανάγκες εξυπηρέτησης αυτής της κατεύθυνσης, της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στις επενδυτικές του προτεραιότητες προκειμένου να κερδοφορήσει. Ενώ ζητήματα που χρήζουν άμεσης ή άμεσων παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, δείτε αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρική προστασία, αντιπυρική προστασία και άλλα, παραπέμπονται στις καλένδες. Όπως επίσης οι προβλέψεις που αναφέρονται και μέσα στο νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τη δημιουργία της τράπεζας των εργασιακών σχέσεων. Λαστικές μορφές, αναθέσεις, μετακινήσεις και πάει λέγοντας. Εντείνοντας δηλαδή την εργασιακή ζούγκλα. Όπως επίσης και μια σειρά και που εδώ φαίνεται ξεκάθαρα και δείχνει όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον είπαμε, ότι στην κατεύθυνση δηλαδή προσέλκυση επενδύσεων, αυτό που βαφτίζονται στρατηγικού χαρακτήρα, τα δίνεται όλα. Ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό, σταθερό φορολογικό καθεστώς, κλιμακούμενο φορολογικά κίνητρα, επιδότηση μισθολογικού κόστους, ευνοϊκή φορολογία των επιχειρήσεων. Μέχρι ακόμα και οι όποιες διαφορές υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν και θα προκύπτουν μέσω της δραστηριότητας που θα αναπτύξει η τράπεζα, δεν θα υπολείονται στα ελληνικά δικαστήρια, αλλά με διάφορους άλλους τρόπους. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τα κίνητρα που δίνεται, τα τέσσερα είδη κινήτρων που δίνεται, χωροταξικό, φορολογικό, μείωση του μισθολογικού κόστους, ειδική φορολογική μεταχείριση των στελεχών. Έτσι λοιπόν, την ίδια ώρα που τα δίνεται όλα αυτά στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου, την ίδια ώρα τσακίζεται τους εργαζόμενους, τους γονατίζεται κυριολεκτικά. Με όλα αυτά τα μέτρα τριών μνημονίων και βάλε που έχουν παρθεί τα τελευταία χρόνια και εφαρμόζονται. Και βεβαίως δείχνει το χαρακτήρα της βαθύτατα ταξικής πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου και κατά των εργαζομένων, κατά της πλειοψηφίας του λαού μας. Και ακριβώς για αυτού του τύπου την ανάπτυξη, την οποία περιγράφεται και μέσα από το νομοσχέδιο, αλλά και στηρίζεται στο σύνολο και η παρούσα κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες, της ενίσχυσης δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μίλησαν το προηγούμενο διάστημα, περιδιαβαίνοντας τη χώρα και ο Πρωθυπουργός, αλλά και τα υπουργικά επιτελεία. Διανομή δηλαδή των κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, είτε σε μεγαλοεπιχειρηματίες, ενδεχομένως το αγροδιατροφικού τομέα, για ενίσχυση των μεγάλων καθετοποιημένων μονάδων, για παράδειγμα, που ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα και έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Την ίδια ώρα που χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι στενάζουν από την ΚΑΠ και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία συμφωνείται, οδηγούμενοι στο ξεκλείρισμα και στην εγκατάλειψη των καλλιεργειών, των περιουσιών τους, της γης τους, των χωριών. Αλήθεια, για παράδειγμα, ο εργατοϋπάλληλος σήμερα, τι κέρδισε από την κερδοφορία, για παράδειγμα, στον κλάδο των τροφίμων, τη στιγμή που ο μισθός και το σύνολο των δικαιωμάτων του είναι στα τάρταρα. Ή στον τουρισμό, που είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους επενδύσεων και ανάπτυξης. Στον τουρισμό, λοιπόν, ο ξενοδοχειοϋπάλληλος, τι κέρδισε από τις αφίξεις που κάθε χρόνο και εσείς και οι προηγούμενοι, αλλά κυρίως η κυβέρνηση η σημερινή, σηκώνεται κουρνιαχτό ότι σπάσαμε ρεκόρ, όταν την ίδια ώρα, πέρα από τους εργαζόμενους και το τι υφίστανται στον τομέα του τουρισμού, η λαϊκή οικογένεια στη χώρα μας, το δικαίωμα δηλαδή για ξεκούραση και αναψυχή, είναι άπιαστο όνειρο. Έτσι λοιπόν, συγχρόνως, δεν είναι διόλου τυχαίο πως την περίοδο αυτή, κατά την οποία το κεφάλαιο, το εγχώριο κεφάλαιο, επιδιώκει να περάσει σε φάση ανάπτυξης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς του, τόσο η κυβέρνηση και τα άλλα βεβαίως κόμματα, τα αστικά κόμματα, τα επιτελεία του συστήματος, όχι μόνο υπηρετούν και προωθούν αυτούς
τους στρατηγικούς στόχους της ελληνικής αστικής τάξης, αλλά συγχρόνως επιχειρούν στη χειραγώγηση και στήχηση των εργαζομένων και, του λαού πίσω από αυτή τη στρατηγική, προβάλλοντάς την ως μονόδρομο και ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Και μάλιστα με το μανδύα του εθνικού σχεδίου επιχειρούν να ντύσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου με εθνικά χρώματα, προβάλλοντας βέβαια και ορισμένα τυράκια ώστε να καλλιεργήσουν προσδοκίες για την απάτη της δίκαιης ανάπτυξης, από την οποία τάχα μπορούν να ωφελούνται και επιχειρηματικοί όμιλοι και εργαζόμενοι. Εμείς ως κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δηλαδή, έχει καταθέσει στο λαό μια ριζικά διαφορετική πρόταση, η οποία σήμερα μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του λαού, ξεκινώντας από το πρώτο όμως και κύριο. Την ανάπτυξη που δεν θα εξυπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία, αλλά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Είναι μια ριζικά διαφορετική πρόταση, γιατί ακριβώς αμφισβητεί τους υπεύθυνους για τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την όξυνση των καθημερινών προβλημάτων του λαού. Απελευθερώνει τη λαϊκή συνείδηση και συμβάλλει στη ριζοσπαστικοποίησή της, απεγκλωβίζει το λαό και την εργατική τάξη από την αδράνεια και τη μυρολατρία. Και αυτό αναδεικνύει τη μία και μόνη διέξοδο, που είναι η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, ο κεντρικός σχεδιασμός και ο εργατικός έλεγχος, που είναι τα μόνα εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Και αυτές τις δυνατότητες, δηλαδή τις οποίες καταστρέφει σήμερα η καπιταλιστική ανάπτυξη, με τον κεντρικό σχεδιασμό μπορούν να εξαλειφθούν τόσο η ανεργία, να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες μέσα από την παραγωγική διαδικασία. Βέβαια, συγχρόνως πρέπει να υπάρξουν και άλλες δύο προϋποθέσεις. Η μία αναγνώριση του δημόσιου χρέους και η αποδέσμευση από τους συμπεριληστικούς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη ο λαός μας να περάσει στην αντεπίθεση, να οργανώσει την πάλη του στους χώρους δουλειάς, στους διάφορους κλάδους, και η εργατική τάξη να οικοδομήσει την λαϊκή ενότητα με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκρουστεί η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης που εξελίσσεται και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, να δοθούν ανάσες στο λαό, να οπλιστεί μια αισιοδοξία, μαχητικότητα, αποφασιστικότητα, ώστε να προχωρήσει σε ανατροπές στο επίπεδο της εξουσίας και να οργανώσει την οικονομία με τέτοιο τρόπο όπως το επίκεντρό της θα βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος και η ικανοποίηση των σύγχρονων και συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.